Η σχέση του φασισμού-ναζισμού με τον καπιταλισμό. Ε, ας, α, αν ξεκινήσουμε από την αρχή, από την εποχή που πήραν σάρκα και οστά αυτά τα κινήματα του φασισμού και του ναζισμού και τα δύο τους έχουν ε, έτος γέννησης το 1919, την επαύριο δηλαδή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ε, και τα δύο ξεκινούν από μια κοινή αφετηρία, την ανάσχεση του κομμουνιστικού κινδύνου βρισκόμαστε μερικούς μήνες μετά την Μεγάλη Ρωσική Επανάσταση. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που ξεσπούν επαναστάσεις κατ' εικόνα και ομοίωση αυτό που συνέβη στη Ρωσία σε διάφορα κράτη της Ευρώπης. Από την μέχρι τότε πολύ ήσυχη Βιέννη, μέχρι τη Βουδαπέστη, μέχρι το Μόναχο. Και όλες αυτές οι πολιτικές, αν θέλετε, τα πολιτικά κινήματα γεννιούνται με ένα συγκεκριμένο στόχο, έναν πρώτο στόχο, βασικό στόχο, κέριο στόχο, την ανάσχεση του κομμουνισμού. Και προφανώς εργαλειακά προσφέρονται για να χρησιμοποιηθούν ενάντια σε όλους εκείνους που αισθάνονται απειλούμενοι από το εργατικό κίνημα της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και χρησιμοποιούνται εργαλειακά πάρα πολύ έντονα το κίνημα για παράδειγμα των φασιστών στην Ιταλία του Μουσολίνη ενάντια στις απεργίες στον, στη Βόρεια Βιομηχανική Ιταλία ε, του 1921. Ή, αν θέλετε, στη Γερμανία ακόμα χειρότερα, τα Freikorps, τα σώματα των εθελοντών ενόπλων ε, τα οποία γεννιούνται στις ανατολικές περιφέρειες της Γερμανίας, για να συγκρουστούν εκεί με τις μειονότητες ή με τους γύρω λαούς μετά τη διάσπαση και τη διάλυση και την συνθηκολόγηση του γερμανικού στρατού. Ε, αυτά είναι τα σώματα εκείνα που καταστέλνουν τις κομμουνιστικές εξεγέρσεις είτε στο Βερολίνο, είτε, είτε στο Μόναχο, είτε σε άλλες περιοχές της Γερμανίας και που αποτελούν τη μήτρα, την απευθεία συνέχεια, με το φασιστικό κίνημα. Δηλαδή είναι μια από τις πηγές του φασιστικού κίνηματος. Ε, και προφανώς αυτή η υπηρεσία δεν αφήνει ασυγκίνητο το μεγάλο κεφάλαιο είτε στη μία ή στην άλλη χώρα που αισθάνεται κυριολεκτικά να χάνει τον κόσμο κάτω από τα πόδια του μέσα στις ιστορικές εξελίξεις εκείνης της εποχής. Ε, και είναι, δεν είναι αν θέλετε, είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι όταν σταθεροποιείται το καπιταλιστικό σύστημα έτσι, αυτή την πρόσκαιρη σταθεροποίηση που πετυχαίνει ανάμεσα στα 1924 ε, τα 1929 με την, κυρίως με την άφηξη δανειακών κεφαλαίων στην Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όταν σταθεροποιείται, ε, τόσο το φασιστικό όσο και το ναζιστικό κίνημα δεν έχουν λόγο ύπαρξη, δεν απειλείται το, το καθεστώ, αν θέλετε, το, το κοινωνικό καθεστώ, το οικονομικό καθεστώ, κατά συνέπεια περνάνε λίγο στο περιθώριο. Ναι, θα μου πείτε ο Μουσολίνη κυβερνάει την Ιταλία. Κυβερνάει την Ιταλία, αλλά κάτω από την αυστηρή κυδαιμονία του Βασιλιά και τέλο πάντων ανεχόμενο σε ένα κοινοβούλιο το οποίο, αν μη τι άλλο, τον εμποδίζει να βάλει τα, τα μεγάλα επίβολα φαστικά σχέδιά του σε λειτουργία. Αυτά αναβάλλονται για κατόπιν για, το, για τη δεκαετία του 1930-1940. Ε, στη Γερμανία το Ναζιστικό κόμμα περνάει μια θα λέγαμε ύφεση μακροχρόνια πολιτική, πρακτικά είναι. Ε, είναι στους δρόμους, είναι πάντα επικίνδυνο, είναι συμμορίες των δρόμων, έτσι. Αλλά δεν, δεν χτυπάει την πόρτα της πρώτης κατηγορίας πολιτικής, μέχρι να ξεσπάσει η κρίση. Και ξαναεμφανίζονται αυτά τα κινήματα, ξαναεμφανίζονται τα κινήματα ακριβώς το 1929, όταν η Φέρπη, η κρίση, ξεσπάει στις ΗΠΑ πρώτα και μερικούς μήνες αργότερα με πλήρη ένταση στην Ευρώπη. Δηλαδή τότε πάλι που το καπιταλιστικό σύστημα αισθάνεται να απειλείται, αισθάνεται ότι έχει σοβαρό πρόβλημα, τότε ξαναεμφανίζονται αυτά τα κινήματα. Και ξαναεμφανίζονται, αν θέλετε, σε πλήρη, σε πλήρη ε, ταύτιση με τα συμφέροντα των ισχυρών. Ε, να, να βάλω μερικά παραδείγματα. Να βάλω μερικά παραδείγματα. Πρώτα απ' όλα, ο τρόπος που ανεβαίνουν τα κινήματα αυτά στην εξουσία. Ε, ο βασιλιάς της Ιταλίας είναι γνωστό ότι δίνει την εξουσία στο Μουσολίνι στα 1922 αλλά, αν θέλετε, την απόφαση την ουσιαστική, η ιστοριογραφία λέει ότι την πήραν οι ευγνώμονε για την δράση των φασιστών, βιομήχανοι της βόρεια Ιταλία, οι οποίοι έχουν εξυπηρετηθεί από, από τον φασισμό ω βαρύ χέρι του συστήματο, δηλαδή από την δράση αυτών των ομάδων στην καταστολή των εργατικών απεργιών και των κινητοποιήσεων στην Ιταλία το 1921. Στη, στη Γερμανία, στη Γερμανία η, η άνοδος, η υποστήριξη, η χρηματοδότηση, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, του ναζιστικού κόμματος, μας οδηγεί κατευθείαν στα μεγάλα κέντρα, είτε στην, είτε στην, Ένωση των Γερμανών Βιομηχάνων, πανίσχυρη με τους ThyssenKrupp επικεφαλής, είτε στην, στην, Ένωση των Γερμανικών Τραπεζών με το ΣΑΧΤ, ο οποίος εξάλλου αναλαμβάνει και πρώτος Υπουργός Οικονομικός, ο πρόεδρος της Ένωση των Τραπεζών, του Τρίτου Reich.